περίμενα. Πραγματικά είναι η πρώτη φορά που νιώθω άφθονος και μια συγκέντρωση αυτό θα καταγίνει. Θα νικήσουν οι σταθεροί αγωνιστές. Θα νικήσουμε. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ για τις πιο κρίσιμες εκλογές. Τις εκλογές που δεν έπρεπε να γίνουν τώρα. Δεν ωφελούν την πατρίδα. Δεν τις ήθελαν οι πολίτες. Κινδυνεύουν να πάνε χαμένες οι θυσίες που κάναμε για να βγούμε με ασφάλεια από την κρίση. Έπρεπε πρώτα να έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Έπρεπε να έχει διασφαλιστεί το τέλος των μνημονίων. Κάποιοι δεν είχαν συμφέρον να αφήσουν να συμβεί αυτό. Γιατί θα έχαναν την ευκαιρία να αρπάξουν την εξουσία. Την τελευταία τους ευκαιρία. Το καταλάβαιναν γιατί ήδη υπήρχαν σαφέστατα σημάδια. Είχαμε ανάκαμψη της οικονομίας. Είχαμε το πρώτο τρίμηνο ανάπτυξης μετά από 7 χρόνια ύπεσης. Είχαμε πλέον μικρή αλλά σταθερά αυξανόμενη πτώση της ανεργίας. Το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι πετύχαμε για πρώτη φορά μετά την έναρξη της κρίσης να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό, μάλλον τον προϋπολογισμό που ισοσκελίσαμε για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες. Αλλά για πρώτη φορά μετά την έναρξη της κρίσης πετύχαμε να βγούμε στις αγορές. Να εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία έχει αρχίσει να κερδίζει την εμπιστοσύνη των αγορών. Και να ξέρετε, οι αγορές δεν καταλαβαίνουν από τα ούλη και ζουρνά. Αυτά είναι για τα πανηγύρια. Όπως και πολλά άλλα που λέει ο κύριος Τσίπρας. Οι αγορές είναι αμήλικτος κριτής μιας οικονομίας. Δεν χαρίζουν κάστανα. Για να κερδίσεις την εμπιστοσύνη τους, για να μπορέσεις να προσελκύσεις τις επενδύσεις που τόσο χρειαζόμαστε, πρέπει να είσαι σοβαρός, πρέπει να είσαι υπεύθυνος. Και αυτό κάναμε. Όλοι οι δείκτες έδειχναν σταθερή βελτίωση. Ξέρω ότι ακόμα αυτό δεν είχε φανεί στις ζωές μας, όμως να σας υπενθυμίσω ότι όπως στην αρχή της κρίσης πρώτα επιδεινώθηκαν οι δείκτες, και μετά άρχισε η επιδείνωση στη ζωή μας, έτσι και στο τέλος της κρίσης πρώτα βελτιώνονται οι δείκτες και μετά έρχεται η βελτίωση στη ζωή μας. Είμαστε όμως πολύ κοντά. Άλλωστε οι ενδείξεις υπήρχαν ήδη, το βλέπουμε και εδώ στην Εύβοια. Μετά από πόσα 15 και πλέον χρόνια που ακούγαμε μόνο για εργοστάσια που κλείνουν, ξανανοίγει εργοστάσιο στην Καλκίδα. Ξανανοίγει, επαναλειτουργεί η Intercare και με την ευκαιρία και να ενημερώσω με την ευκαιρία τους εργαζόμενους που ξέρουν πολύ καλά τις προσπάθειές μου για να επαναλειτουργήσει η επιχείρηση ότι πέτυχα συμφωνία των 7 τραπεζών, συμφωνία 7 τραπεζών για να επισπευστεί η καταβολή των αποζημιώσεών τους. Αλλά και στο Μαντούδι, το Μαντούδι που είχε γίνει συνώνυμο της ανεργίας πανελλαδικά. Ξανά άρχισαν να λειτουργούν τα μεταλλεία, ξανά άρχισε να δουλεύει κόσμος. Ναι, εκείνα τα μεταλλεία που οι αντίπαλοι εδώ στην αγορά της Χαλκίδας μέχρι το Δεκέμβριο άκουγα από μαγαζάτορες. Σαν μαγαζάτορες που δεν ανήκουν στο χώρο μας, δεν είχαν ψηφίσει ποτέ Νέα Δημοκρατία, έλεγαν «Α, σαν να σταμάτησε η κατρακύλα». «Α, καλά, κρατήστε το έτσι και προς Θεού, μην γίνουν εκλογές». Δυστυχώς, το τελευταίο δεν ήταν στο χέρι μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας ότι κινδυνεύει να χάσει την τελευταία του ευκαιρία για εξουσία, έκανε συνταγματικό πραξικόπημα. Ναι, πραξικόπημα είναι να χρησιμοποιείς την εκλογή του Προέδρου για να προκαλέσεις πρόωρες εκλογές. Το πνεύμα του νομοθέτη είναι η προεδρική εκλογή να χρησιμεύει για ευρύτερες συνενέσεις, για συνεργασίες, γιατί πρέπει να μάθουμε και εμείς οι Έλληνες να συνεννοούμαστε. Όχι για να προκαλείς φόλωση και διχασμό, όχι για πρόωρες εκλογές.
Έπρεπε πρώτα η χώρα να εδρεωθεί με ασφάλεια, να βγει από την τρικυμία, να φτάσει σε ήρεμα νερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν το ήθελε, γιατί στην αναμπουμπούλα ο λύκος σκέφτεται. Υιοθετώντας το δόγμα εξουσία πάση θυσία, ακόμα κι αν καταστραφεί η χώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει το τελευταίο του χαρτί. Και θα το τελευταίο και θα το χάσει. Υπόσχεται στους πάντες τα πάντα. Υπόσχεται εξωφρενικά πράγματα. Υπόσχεται την νομιμοποίηση 1.000.000 λαθρομεταναστών. Λες και δεν υπάρχουν αρκετές ξένοι στην Ελλάδα. Λες και ήδη δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Λες και δεν βλέπουν τι γίνεται στη Γαλλία. Ή θέλουν τον αποκλεισμό της αστυνομίας. Σκεφτείτε εδώ στην Εύβοια που έχουμε το μεγάλο πρόβλημα της εγκληματικότητας. Φανταστείτε τους αστυνομικούς μας που κάνουν τεράστιες προσπάθειες, ηρωικές προσπάθειες θα έλεγα. Γιατί είναι λίγοι και δεν έχουν όλα τα μέσα που χρειάζονται. Σκεφτείτε να τους αναγκάσουν να αποκλειστούν. Σκεφτείτε πόσο απροστάτες ήταν η κοινωνία μας. Ένα πρόγραμμα που με λέει και από πού παίρνει τα λεφτά. 20 δισεκατομμύρια ήταν αυτά που είχε πει στη Θεσσαλονίκη. Εάν προσθέσουμε τα αυτά που έχει πει τελευταία, δεν τα έχουμε κοστολογήσει, δεν έχουμε προλάβει, γιατί κάθε μέρα υπόσχονται κάτι παραπάνω, θα είναι άλλα τόσα. Φυσικά δεν λένε από πού θα βρουν τα λεφτά, όσο και αν ρωτάμε. Και δεν υπάρχουν αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά που λέει ο Τσίπρας για τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Έχω εμπειρία 2 ετών από διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, από ευρωπαϊκές συνόδους και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Δεν σηκώνουν τέτοια πράγματα. Δεν χρειάζεται να έχει τέτοια εμπειρία. Σκεφτείτε απλώς τι λέει ο Τσίπρας. Ότι θα πάει, θα τους πει ότι δεν αναγνωρίζει αυτά που προστάει και θα ζητήσει παραπάνω λεφτά. Τι απάντηση θα λάβει, πού θα τον στείλουν. Δεν μου επιτρέπετε να το πω γιατί υπάρχουν κυρίες στην Ελλάδα. Το κακό είναι ότι μαζί με τον Τσίπρα θα πάει εκεί και η Ελλάδα. Είναι πολύ επικίνδυνα αυτά που σκέφτεται να κάνει ο Τσίπρας. Γιατί αυτή τη φορά οι εταίροι μας είναι πιο θωρακισμένοι απέναντί μας. Απόδειξη τι έγινε με τα σπρέτς το 2012 και τι γίνεται τώρα.